Τα ζητήματα αλλά και οι αποφάσεις που πάρθηκαν στην πρώτη φάση της κυκλοφοριακής μελέτης θέλησε να αναλύσει σε μία παρουσίαση η ομάδα μελέτης της κυκλοφοριακής μελέτης τους εκπρόσωπους των επαγγελματικών αλλά και άλλων φορέων που εμπλέκονται με την πόλη. Η μελέτη που περνά στη δεύτερη φάση της, όπως ανέφερε εκ μέρους της μελετητικής εταιρείας ο Αργύρης Πλέσχες, αποτυπώνονται πλέον οριστικά και υλοποιούνται οι πολιτικές αποφάσεις του Δήμου σε σχέση με τις γενικές αρχές και τα σενάρια που είχαν παρουσιαστεί στην πρώτη φάση της μελέτης. Η πρώτη φάση της κυκλοφοριακής μελέτης περιλάμβανε την υποβολή προτάσεων για διάφορα θέματα, γιατί η κυκλοφοριακή μελέτη είναι μια σύνθετη μελέτη, περιλαμβάνει ατυχήματα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις μονοδρομήσεων, περιλαμβάνει θέματα κόμβων, περιλαμβάνει θέματα συγκοινωνιών, δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς. Εν πάση περιπτώσει, πολλά ζητήματα κουμπών πάνω στην κυκλοφοριακή μελέτη και το προέχον είναι ότι εμείς σχεδιάζουμε με τη λογική της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι κλπ. Όλα αυτά, μπορεί να είναι 30-40 προτάσεις, υποβλήθηκαν μέσα από την βάσανο των οργάνων του Δήμου, παρουσιάστηκαν σε επιτροπές του Δήμου, σε θεματικές επιτροπές, σε επιτροπές χωρικές κλπ. Κατέληξε ο Δήμος στο τι θέλει από όλες αυτές τις προτάσεις που κάναμε. Αντικείμενο τώρα της δεύτερης φάσης είναι η αναλυτικότερη μελέτη, η λεπτομερέστερη μελέτη των προτάσεων που υποβάλαμε και που ενέκρινε ο Δήμος ότι θα υλοποιηθούν. Αυτή τη δουλειά δηλαδή ξεκινήσαμε, ήδη έχουμε δουλέψει, όπως σας είπα, είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δουλεύουμε το ζήτημα της παλιάς πόλης, δουλεύουμε το ζήτημα του ποδηλατοδρόμου, δουλεύουμε το ζήτημα των σχολικών δακτυλίων, της ασφάλειας των σχολικών δακτυλίων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα 4 θέματα ουσιαστικά και επεκτείνεται, πιστεύω, μέχρι τέλος του μήνα του Ιουνίου να έχουμε ολοκληρώσει ένα πέρασμα όλων των προτάσεων. Θα ξαναζητήσουμε με την Επιτροπή Παρακολούθησης και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου περίπου, που είναι η προθεσμία, θα έχουν κατατεθεί οι προτάσεις της δεύτερης φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης. Θα ακολουθήσει πάλι η διαδικασία της διαβούλευσης, ποια συμφωνούμε, ποια διαφωνούμε κλπ, ώστε να βγει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, ένα από τα κύρια ζητήματα που τίθενται στην ανάλυση της κυκλοφοριακής μελέτης είναι και αυτό της παλιάς πόλης, που σύμφωνα με τον κύριο Πλέσχια δεν αντιμετωπίζει καθαρά κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά είναι ένα ζήτημα ρυθμιστικό. Το ζήτημα της παλιάς πόλης δεν... Κοιτάξτε, η παλιά πόλη έχει να κάνει όχι με το καθαρά κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί η φόρτη τους οποίους έχει η παλιά πόλη δεν συνιστούν πρόβλημα. Έχει κυρίως ένα ζήτημα ρυθμιστικό και στα πλαίσια αυτά αναγνωρίστηκε από το Δήμο ότι το ρυθμιστικό αυτό αντικείμενο της παλιάς πόλης πρέπει ως προς την οργάνωση του οδικού δικτύου να λυθεί και θα αντιμετωπιστεί και αυτό στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης. Κυρίες αρχές της μελέτης είναι η προώθηση μιας βιώσιμης κυκλοφορίας με περισσότερους πεζούς και ποδήλατα και λιγότερα οχήματα, η κατάργηση των διασταυρώσεων με φανάρια με κυκλικούς κόμβους, η ιδιαίτερη μέριμνα για τα σχολικά συγκροτήματα με δακτυλίους γύρω από αυτά, η δημιουργία ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της 28ης Οκτωβρίου. Ειδικότερα, μάλιστα, αποτυπώνει και επιμέρους παρατηρήσεις που είχαν γίνει, όπως η διάνοιξη δρόμου μπροστά από το ΕΒΕ, προκειμένου να αποκατασταθεί η αμφίδρομη επικοινωνία του αστικού συνοικισμού με το κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, προκύπτει μια πρόθεση να προστατευτεί η ασφάλεια των μετακινήσεων με διαχωριστικές λωρίδες σε διάφορους δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.